Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Ο τουρκός παραγωγός μοιράζει χρήμα στο reality επιβίωσης και μεγάλα επάθλα, και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εμφανιστεί και πάλι, για να σοκάρει ξανά τους παίκτες με την ανακοίνωσή του. Απρόσμενη τροπή όμως πήρε το συμβούλιο του νησιού, και αυτό γιατί ο Στέλιος Χανταμπάκης εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία να αποχωρήσει άμεσα και εκεί ο θελός από τον Άγιο Δομήνικο. Αυτή ήταν η τρίτη φορά στον φετινό κύκλο του reality επιβίωσης, που ένας παίκτης ζητάει από τον παρουσιαστή και την παραγωγή, να αποχωρήσει εκεί ο θελός. Πρώτη τον συγκεκριμένο χορό έσυρε νωρίς, ύβρισε η Βανδριώτου, και κατόπιν ο Στάθης Χίζας. Ο Χανταμπάκης πάντως μάλλον βιάστηκε να φύγει, καθώς τώρα ξεκινούν τα ωραία στον Άγιο Δομήνικο. Μετά το ταξίδι στο Λονδίνο, ο Ατζούνι Λιτζάλι αναμένεται προσεχώς να ανακοινώσει ένα ακόμα μεγάλο δώρο. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν σε πρωινή εκπομπή, ο Τουρκός παραγωγός θα παρουσιαστεί στα επόμενα επεισόδια και θα δώσει δώρο ένα αυτοκίνητο σε έναν παίκτη που θα κερδίσει κάποιο συγκεκριμένο αγώνισμα και φυσικά επιστρέφει και το έπαθλο στο Μαϊάμι. Τέλος να θυμίσουμε ότι παλιότερα αυτοκίνητο είχαν κερδίσει ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Κατερίνα Δαλάκα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.